Εμείς τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να συνομιλήσουμε όπως κάναμε και χθες με τον ίδιο τον κύριο Ανδρέα Μιχαηλίδη, τον βουλευτή Χίου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και καταγγέλει ότι δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τα ΜΑΤ. Είναι έτσι, κύριε Μιχαηλίδη? Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Δυστυχώς το τελευταίο 24ωρο το νησί βρίσκεται σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Ναι. Έχει δεχθεί, όπως είπατε, μια απόβαση περίπου 300 ανδρών των ΜΑΤ, οι οποίοι από χθες ψεκάζουν, πετάν δακρυγόνα, προπυλακίζουν, οδηγούν τον δήμαρχο του νησιού στο νοσοκομείο, τον ιερείς οι οποίοι βρίσκονται λιπόθυμοι, πολίτες οι οποίοι οδηγούνται τραυματισμένοι στο νοσοκομείο, ναι, και βεβαίως προπυλακίζουν τον βουλευτή του νησιού, ο οποίος, αναφέρομαι σε μένα, έσπευσα χθες, σήμερα το πρωί, έσπευσα στο σημείο όπου είχε συλληφθεί ένας πολίτης και όταν με χειροπέδες εμόφυρτος και καθυλωμένος δεχόταν συνεχώς κλωτσιές και γροθιές από τους άνδρες των ΜΑΤ. Δήλωσα την ιδιότητά μου και ζήτησα το λόγο, γιατί αφού είναι καθυλωμένος και έχει συλληφθεί, ναι, ασκείται πάνω του αυτή η βία. Εισέπραξα σπροξιές και βίαιες αποθήσεις από τους αστυνομικούς. Μάλιστα σπάσαν τα γυαλιά μου, ρίξαν κάτω τα γυαλιά μου, ναι, και άλλα διάφορα. Ενημέρωσα αμέσως την εισαγγελέα πρωτοδικών και βεβαίως καταθέτω και μηνυτήρια αναφορά εναντίον της συμπεριφοράς αυτής. Βεβαίως πρέπει να σας πω ότι το θέμα δεν είναι προσωπικό, δεν αφορά εμένα κυρίως. Είναι το ότι αυτή τη στιγμή, ακόμα και τώρα, συνεχίζεται αυτή η απρόκλητη επίθεση απέναντι στους πολίτες του νησιού. Κύριε Μιχαηλίδη, αυτή τη βαρβαρότητα, ναι, δεν την είχε εισπράξει ποτέ ο πολίτης της Χίου από ιδρύση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Κυριολεκτό και δεν υπερβάλλω καθόλου. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν έχετε εικόνα, ποια είναι ακριβώς η κατάσταση στο νησί σας? Τι κάνουν, κοιτάξτε, τα ΜΑΤ, πού βρίσκονται? Υπήρξε μια συγκέντρωση αργά το απόγευμα στην περιοχή την επίμαχη αυτή, την οποία έχει επιταχθεί, όπως ξέρετε, ναι, για την κατασκευή της υπερδομής. Και εκεί συνεχώς επιχειρούσαν οι άνδρες των ΜΑΤ, ναι, με συνεχείς ρήψεις χημικών, δακρυγόνων. Μάλιστα καταγγέλλεται ότι έχουν προκαλέσει και ζημιές σε περιουσίες ανθρώπων, ναι, με σπάσιμο τζαμιών σε αυτοκίνητα και άλλες καταστάσεις. Εσείς τόσο ως βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όσο και κυρίως όμως ως Χιώτης, τι ζητάτε από την κυβέρνηση τώρα? Ποιος είναι ο πρώτος εντός εισαγωγικών όρος ή προϋπόθεση, όπως θέλετε πείτε το, που θέτετε προϋπόθεση προκειμένου να γίνει ένας διάλογος και να ηρεμήσουν τα πνεύματα στο νησί? Κύριε Μελικόν, η πρώτη προϋπόθεση είναι αμέσως να αποχωρήσουν δυνάμεις των ΜΑΤ από το νησί. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί, σας λέω, μια εκρηκτική κατάσταση, η οποία δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσει από συμφόρηση του νησιού. Ναι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρίσκονται στο νησί γύρω σε 6,5 ίσως και 7,000 άνθρωποι. Ναι. Ναι, που ίσως κανείς ακόμη δεν ξέρει και τον ακριβή αριθμό. Επομένως, ως μια πρώτη κίνηση καλής θέλης, θα πρέπει να είναι η αποσυμφόρηση του νησιού, πρέπει να απομακρυνθεί ένας ικανός αριθμός ανθρώπων, ναι, έτσι ώστε να εισπράξει η κοινωνία την αίσθηση ότι, τέλος πάντων, το βάρος αυτό, αυτή την πίεση τη μεγάλη, ναι, τη μοιράζεται και με την υπηρετική Ελλάδα. Εμπροκειμένου, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνηση είναι εγκλωβισμένη στις δικές της τακτικές. Αυτές δηλαδή που χάιδευε, με τις οποίες χάιδευε τα αυτιά των τοπικών κοινωνιών, τα ακροδεξιά αντανακλαστικά τους, ναι, και επομένως τώρα είναι εγκλωβισμένη όσον αφορά στη δυνατότητα του να μεταφέρει κόσμο στην ενδοχώρα. Ναι. Και εσείς έχετε την αίσθηση ότι δηλαδή υπάρχει μια επιλογή, όπως φαίνεται, ναι, να κάψει τα 5 νησιά. Αυτό, εσείς, η αίσθησή σας λοιπόν είναι ότι υπάρχει μια επιλογή
η κυβέρνηση να λέει ότι καλύτερα το πρόβλημα να στεγανοποιηθεί σε 5 νησιά και ας τα χάσω, παρά να αρχίσουν οι αντιδράσεις στην υπηρετική Ελλάδα. Απόλυτη και ξεκάθαρη. Τώρα, με βάση και αυτά που λένε οι συμπολίτες σας και οι συμπατριώτες σας, μέχρι πού πιστεύετε είναι διατεθειμένοι να φτάσουν στην κλιμάκωση των αντιδράσεών τους? Σας ρωτώ γιατί από την κυβέρνηση λένε ότι πρόκειται για κάποιες μικρές αντιδράσεις. Ακούσαμε τον κύριο Πέτσα σχετικώς. Και ότι το σχέδιο θα προχωρήσει αίσθηση... κανονικά. Ναι, κύριε Μελιγκόνη, ο κύριος Πέτσας, έχω την αίσθηση ότι δεν ξέρει τι του γίνεται. Ναι. Αύριο το πρωί, σήμερα να σας πω μόνο ότι σήμερα το πρωί στις 10 η ώρα αποφασίστηκε γενική απεργία στο νησί και συγκεντρώθηκαν γύρω στις 5.000 άνθρωποι στην κεντρική πλατεία και δεν υπήρχε ανοιχτό ούτε περίπτερο για να αγοράσει κανείς τσιγάρα. Ναι, το αύριο πάλι με κινητοποίηση της περιφέρειας, της ΑΔΕΔΗ, του εργατικού κέντρου, υπάρχει γενική απεργία και στοιχείο από ό,τι πληροφορούμε και στην Λέσβο. Ναι. Αυτά όσον αφορά τις κινητοποίησεις. Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος. Πρέπει να σας πω ότι όλη αυτή η αγανάκτηση διατρέχει οριζόντια όλη την κοινωνία, ανεξάρτητα από πολιτικές ιδεολογικές αντιλήψεις του καθενός. Ναι. Και δεν ξέρω εάν συνεχιστεί αυτός ο καουμπόικος τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει το νησί η κυβέρνηση, δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Και θέλω επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι καμία διάθεση κινδυνολογίας ή υπερβολής δεν έχω. Κύριε Μιχαηλίδη, πώς κρίνετε ως πολιτικός πια την επιχειρηματολογία του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος για να τονίσει την ανάγκη να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν κλειστά κέντρα, επέσησε τον κίνδυνο του κορονοϊού λέγοντας ότι είναι και θέμα δημόσιας υγείας τα κέντρα αυτά? Εντάξει, τι να σας πω τώρα. Αν επιστρατεύεται η λογική του κορονοϊού για να αντιμετωπιστεί το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα, ναι, αυτό πλέον νομίζω ότι ξεφεύγει και από τα όρια όχι της πολιτικής εκτίμησης, mm-hmm, αλλά και της στοιχειώδης λογικής, κύριε Μελιγκόνη. Νομίζω ότι έχουμε χάσει πλέον τη δυνατότητα να προσεγγίζουμε τη στοιχειώδη λογική, την πραγματικότητα. Ναι. Τι να σας πω, είναι απίστευτες οι υπερβολές που ακούγονται. Μάλιστα. Όπως είναι απίστευτη και η βία η οποία ασκείται σήμερα στους πολίτες του νησιού. Μάλιστα. Κύριε Μιχαηλίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και καλή ανάρρωση και από τα τραύματα που μας καταγγείλατε ότι υπέστητε από τους άνδρες των ΜΑΤ. Δεν έχω υποστεί τραύματα. Ήταν προπυλακισμός, mm-hmm, για να μην μόνο τα γυαλιά λοιπόν, έτσι. Αλλά τραύματα δέχεται καθημερινά ο πολίτης της Χίου, mm-hmm, και η κοινωνία της Χίου, η οποία τραυματίζεται ανεπανόρθωτα. Κύριε Μιχαηλίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.